Κύριε Παφίλη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Τι κάνετε? Τρέχουμε. Τρέχετε. Πώς είδατε εσείς, για να ξεκινήσουμε από αυτό που είναι στην πρώτη γραμμή της συζήτησης, την χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού? Αναμενόμενη. Υπερασπίστηκε όλο το αντιλαϊκό έργο της κυβέρνησης και προδιέγραψε ότι αν θα ήταν κυβέρνηση θα συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση. Τίποτα το καινούριο, και μάλιστα σε πάρα πολλά θέματα που υποτίθεται ότι έχει κάποια καλύτερη πολιτική, όπως παραδείγματος χάρη επιχειρηματικότητα, εργασιακά δικαιώματα κλπ. Mm-hmm. Που δεν είναι νεότερο. Νομίζω ότι το συμπέρασμα που το βγάλει, πρέπει να το βγάλει ο λαός από τη ζωή του την ίδια, πώς έζησε και αυτά τα τελευταία χρόνια, να εκτιμήσει ότι ο λαός πώς έζησε, αυτό εννοείται. Κύπρας συνέχισε εκεί που σταμάτησαν οι προηγούμενοι, φέροντας το τρίτο μνημόνιο που το υπέγραψαν όλοι οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Και με βάση αυτά να πει τώρα κουκουέ. Λοιπόν, φτάσατε στο μεγάλο ζητούμενο. Όχι, φτάνω κατευθείαν, γιατί ξέρετε, βλέπουμε κάθε μέρα και τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα και τον κυρία Γεννηματά. Mm-hmm. Είδαμε και το Βαρουφάκη σήμερα. Ναι. Και βλέπουμε ότι ο ένας κόβει και ο άλλος στράβει, κυριολεκτικά. Ναι. Δηλαδή υπάρχει ένα πλαίσιο πια, το οποίο είναι συμφωνημένο και υπογεγραμμένο, συμβόλαιο θα έλεγα, από αυτά τα κόμματα, για το οποία πολιτική θα ακολουθήσουν. Και η πολιτική που θα ακολουθήσουν είναι η ίδια σκληρή πολιτική της λιτότητας, είναι το ξεπούλημα γενικά του δημόσιου πλούτου, γιατί κανένας δεν λέει ότι θα αλλάξει τους 700 μνημονιακούς νόμους ή αποφάσεις που έχει πάρει αυτή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ότι θα συνεχιστεί ο εργασιακός μεσαίωνος. Άλλωστε είναι σαφής η ανακοίνωση του ΣΕΒ σήμερα, το τι ζητάει, μείωση του μισθολογικού κόστους λέει, περισσότερα κίνητρα και για στην απόσβεση 200% λέει για τις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, και φυσικά μεγαλύτερες ενισχύσεις, πράγμα που το έχουν τάξει και το έχουν αποφασίσει όλα αυτά τα κόμματα μαζί μέσα στη Βουλή. Και φυσικά υπάρχουν και τα δυο φασιστικά φασίζονται. Η Ναζιστική Χρυσή Αυγή και ο πολιτής των επιστολών του Ιησού. Ναι. Που πρέπει να μείνουν εκτός Βουλής, να μην περάσουν την πόρτα δηλαδή και να εξαφανιστούν. Ωραία, επειδή το. Γι' αυτό λοιπόν λέω, κύριε Μασάτζη, ότι σε αυτές τις εκλογές έχουμε 4 μνημονιακά κόμματα, 2 φασιστοακροδεξιά και το ΚΚΕ. Ναι. Λοιπόν, ο λαός πρέπει να επιλέξει ΚΚΕ με βάση τα συμφέροντά του. Γιατί το θέμα είναι ότι στις 8 που θα συνεδριάζει το Eurogroup και που ήδη οι προειδοποιητικές βολές έχουν έρθει από την έκθεση της Κομισιόν και τις συζητήσεις που γίνονται, που σημαίνουν, λέει, σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία, να μην ξεφύγουν με τίποτα δικαστικές αποφάσεις και όλα αυτά, να ενταθούν οι πληστηριασμοί, χρειάζεται ένα κόμμα που θα είναι απέναντι σε αυτή την πολιτική. Μπορεί να είναι απέναντι ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί φαίνεται ότι βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, όχι. Θα του λένε πολύ απλά, μαζί δεν τα ψηφίσαμε αυτά, τι φωνάζετε. Mm-hmm. Μπορεί να είναι το ΚΙΝΑΛ, το ίδιο ισχύει και για το ΚΙΝΑΛ, που είναι και έτοιμο να πάει και με τη Νέα Δημοκρατία. Επομένως, αντικειμενικά πια, μόνο το ΚΚΕ μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του λαού και είναι πολύ σημαντικό να έχει περισσότερους βουλευτές στη Βουλή για να μπορεί να πιέζει, γιατί πιέσαμε πάρα πολύ αυτόν τον καιρό. Ναι. Και μέσα στη Βουλή, σαν κοινοβουλευτική ομάδα με 150 και πάνω τροπολογίες που δεν έγινε καμία δεκτή. Ωστόσο και κάποια ψίχουλα που δόθηκαν έγιναν κάτω από τη δική μας κυρίως πίεση και από την πίεση βέβαια του ίδιου του λαϊκού κινήματος, του εργατικού κινήματος, που κινητοποιήθηκε. Πείτε μου κάτι, με μπροστάρι το πάμε. Ναι, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως, η εκτίμησή σας είναι ότι η Χρυσή Αυγή και το κόμμα Βελόπουλου θα μπουν στη Βουλή, κύριε Παφίλη? Δεν είναι θέμα να κάνουμε εκτιμήσεις. Θέμα είναι να παλέψουμε για να μείνουν εκτός της Βουλής. Ναι, αυτό είναι. Γιατί το ένα. Είναι και θέμα εκτιμήσεις. Από τις δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι. Ναι, βεβαίως. Και εσείς τις αναλύσεις πάντα, ενώ ότι εσείς στο ΚΚΕ είστε και μέσα στις αναλύσεις σας. Τι εκτιμάτε, ότι θα είναι εφτακομματική αυτή η Βουλή, τι θα είναι? Δεν κάνουμε πρόβλεψη. Αυτό δεν που κάνατε. Πρέπει να εκτιμήσει ο λαός είναι η στάση του ΚΚΕ όλο τον καιρό. Ναι. Όχι μόνο τώρα. Σταθερά από την αρχή η πρόβλεψή του και η προειδοποίηση έρχεται θύελα, λέγαμε παλιά, και δεν μας πίστευαν. Ήρθε το 9 και μετά. Η εκτίμησή μας για το τι ρόλο θα έπαιξε η Ευρωπαϊκή Ένωση και έπαιξε ρόλο φωνιά των λαϊκών δικαιωμάτων συνολικά, τσάκισε δηλαδή με όλη αυτή την πολιτική. Άρα το μαξιλάρι που του λένε όλοι οι υπόλοιποι είναι γεμάτο καρφιά.
και τσακίζει κυριολεκτικά, όχι τραυματίζει, αλλά σκοτώνει τα λαϊκά δικαιώματα. Υπάρχει πάντως ένα θέμα, ναι, να σας πω. Ναι. Το ΚΚΕ σταθερά υπερασπίστηκε τα συμφέροντα των εργαζομένων, ήταν στην πρώτη γραμμή όλων των αγώνων αυτό το διάστημα και τέλος πάντων, επειδή υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες, θα έλεγα, που εκτιμούν τη δράση του, μέσα σε αυτούς είναι πάρα πολλοί που την τελευταία στιγμή δεν το έριξαν το ψηφοδέλτιο ή δεν πήγαν να ψηφίσουν. Να, εκεί ήθελα να φτάσω. Τους ότι σας τώρα, ακούνε, λοιπόν, αλλά γιατί δεν σας ψηφίζουν. Δεν υπάρχει δισταγμός τώρα. Δεν μπορεί αριστερός προοδευτικός άνθρωπος να στηρίξει στο δίλημα, δηλαδή, που βάζει και στην δουλειά την ύπουλη που κάνει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να στηρίξει ένα κόμμα που προσκύνησε τους Αμερικάνους, που έχει τις καλύτερες αμερικανικές τις καλύτερες σχέσεις, όπως λέει και η έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που έδωσε καινούριες βάσεις, που λέει ότι το ΝΑΤΟ που έχει γεμίσει με αίμα ολόκληρη την ανθρωπότητα σήμερα είναι καλύτερο, που έχει υποταχθεί κυριολεκτικά στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, δεν μπορεί να ένας προοδευτικός αριστερός άνθρωπος να το συγχωρέσει, γιατί θα συνεχίσει την ίδια κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να εκφράσει, πέρα από επιφυλάξεις ακόμα και διαφωνίες, τη στάση του απέναντι σε ένα άλλο μέλλον για την κοινωνία και τον τόπο, ρίχνοντας το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, και τις διαφορές θα τις βρούμε στη διάρκεια του αγώνα. Ναι. Είναι κρίσιμη και αυτή η εκλογική μάχη και καλούμε όλους τους ανθρώπους που εκτιμούν το ΚΚΕ και ξέρουν ότι όσο πιο ισχυρό είναι, τόσο πιο ισχυρός είναι ο λαός, με την έννοια ότι κερδίζει και όταν μειώνεται το κουκούε χάνει, τώρα να μην διστάσουν και να ψηφίσουν ΚΚΕ. Έρχονται, σας ακούνε και μάλιστα να πούμε ότι σήμερα έχετε και την κεντρική συγκέντρωση στο Σύνταγμα σε 8.30 ώρα με την ομιλία του γραμματέα, του κυρίου Κουτσιούμπα. Ναι. Λοιπόν, έρχονται, σας ακούνε, σας παρακολουθούν, όταν έρχεται η κρίσιμη ώρα, όπ, συγκρατούνται. Αυτό με έναν τρόπο πρέπει να το εξηγήσετε και να το αναλύσετε. Πρωτίστως εσείς εκεί στο κόμμα και εμείς το αναλύουμε. Δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα γενικά. Όμως αυτό που εισπράττουμε τουλάχιστον, μιλάμε για... Μήπως πρέπει να βγείτε πιο ανοιχτά, μήπως πρέπει να δείτε, να αντιμετωπίσετε τα πράγματα με περισσότερο άνοιγμα, όχι απλώς στην κοινωνία αλλά και σε άλλα κόμματα. Να σας πω ότι στις προηγούμενες εκλογές είχαμε 2.500 υποψήφιους που προέρχονται από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, της ΛΑΕ, του ΠΑΣΟΚ, του ΝΑΡ, της Ανταρσία. Προέρχονται από εκεί και ήταν στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ. Και τώρα έχουμε υποψήφιους σε πάρα πολλές περιοχές που προέρχονται από αυτούς τους χώρους. Και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα. Δεν αποδίδει άμεσα βέβαια, αλλά ελπίζουμε να αποδώσει ακόμα περισσότερο. Και είναι σημαντικό ότι συσπηρώνονται τέτοιες δυνάμεις. Και αν δείτε και παρακολουθήσετε κάθε μέρα πόσοι άνθρωποι βγαίνουν από άλλους χώρους και δηλώνουν ανοιχτά ότι τώρα είναι, ας αφήσουμε τις διαφορές και τώρα πρέπει να ψηφίσουμε κουκουέ όλοι μαζί, για να υπάρξει ένας φραγμός σε αυτά που θα έρθουν, και δεν θα είναι καλύτερα, κυρία Παλατζή, θα είναι χειρότερα. Ναι. Και πρέπει να το διαισθανθεί ο εργαζόμενος. Καλύτερα θα είναι για τους μεγιστάνες του πλούτου. Αυτό είναι βέβαιο ότι θα είναι καλύτερα. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν να μετρήσουν αυτό. Και δεν είναι ώρα για εκτιμήσεις, είναι ώρα για αγώνα, για μάχη, είναι ώρα να πέσει στην κάλπη το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Μένει να δούμε αν αυτά το μήνυμα που απευθύνεται καιρό τώρα έχει πείσει και πόσους, κύριε Παφίλη. Να πούμε στο... Ελπίζουμε να είναι περισσότεροι. Ναι. Και πρέπει να είναι περισσότεροι. Ναι. Να θυμίσω ότι είστε υποψήφιος στην δεύτερη περιφέρεια, στο βόρειο τομέα. Ναι, στο βόρειο γιατί τομέα. Από παράληψή μου δεν το είπα. Καλημέρα. Ναι. Όχι, πειράζει πάρα πολύ. Γιατί ας παίρνει το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ και η Σταυρή είναι δευτερεύοντο ζήτημα. Λοιπόν, κύριε Παφίλη, σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, καλή σας μέρα. Καλά, να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας.